Ωραιότερο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Τώρα δεν κάνουμε δώρα και τα λοιπά, τώρα την πρωτοχρονιά και κάτι τέτοια. Το μεγαλύτερο δώρο να πούνε για να κάνω που λέτε ήταν να δώσουμε μια φιέλη αίμα στον συνανθρωπό μας. Μην ξεχνάμε ότι όταν δώσουμε μια μονάδα, μια φιέλη αίμα. Λοιπόν, τρεις ανθρώπους εξυπηρετούμε. Τρεις ανθρώπους. Και είναι δικαίωμα μας όλο μας και μπορούμε όλοι μας. Από 18 χρόνια είσαμε 62 χρόνια για άτομα και δεν υπάρχει όλο το πράγμα. Τακτικός εθελοντής αιμοδότης δηλαδή. Ασχολούμαι από 23 χρόνια μέχρι 37 ολόκληρα χρόνια. Αλλά να σας πω και ένα πράγμα. Καταρχήν δεν ήμουν τακτικός όπως με τον μόνο, ήμουν δηλαδή κατά διαστήματα αυτό να μου φωνάξουν για να πάω να εξυπηρετήσω ένα συνάδελφο και μετά τελειώσω. Αλλά αυτό το πράγμα, να δείτε τι έγινε μετά ύστερα και μου προξένει σε μένα αυτό το ενδιαφέρον, και να μην σημάσαι τα μάτια εδώ πέρα. Πολλοί καμιά φορά στενοχωρούνταν, διότι θα μου λέγανε, έλα να δω, με δώσει μια φιάλη αίμα κτλ. Εγώ του λέγα, δεν μπορώ και τέτοια, το έχω δώσει κτλ. Σκέφτομαι το εξή, σκέφτηκα το εξή, ότι για σταματήσε ρε παιδί μου ένα πράγμα. Προπαντό όταν ήμουν εδώ στην Κρήτη, ότι καταρχήν το πρώτο φιάλη απέδωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πότε ήταν στη Θεσσαλονίκη, πρώτη φορά που ήσασταν εθελοντής εγώ εμοδότης. Τότε 23 χρονών και πρέπει να ήταν αυτό στη δεκαετία του 50, πρέπει να το αρχίσει στη δεκαετία του 50, 23 χρονών ακριβώς σήμερα. Πού υπηρετούσα και μου λέει ένας συναδελφός μου, Μιχάλη, μπορεί να μου κάνει μια χάρη, μπορεί να έχει μου που λες έχει ανάγκη από αίμα και θέλει μια και θέλει να... Ούτε ιδέα δεν είχα εγώ αυτό από τον Γιώργο Μαντάκη τι θα πει αίμα και αιμοδοσία κτλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι νέοι της εποχής μας δεν είναι όπως είναι νέοι σημερινοί. Όχι βέβαια, διότι δεν είχαμε γνώση καθόλου, ήταν ο πόλεμος. 10 χρόνια πόλεμο είχαμε και δεν είχαμε γνώση. Προπαντός η γενιά η δική μας που λέτε, λοιπόν, τι να σας πω, που σκληρά ευδοκιμάστηκε. Πώς νιώθετε όμως τώρα... Πώς νιώθετε που ακόμα και σήμερα δίνετε το καλό παράδειγμα. Παναγία μου, μεγάλη χαρά μου. Όταν δίνετε αίμα, πώς νιώθετε. Ναι, μεγάλη χαρά, θα σας πω μετά ύστερα. Το ιστορικό μου, μετά και θα σας πω μετά ύστερα. Λοιπόν, πήγα. Τότε ήταν και ιδιωτικά. Πήγα κάπου, εν πάση περιπτώσει, το έδωσε και μάλιστα μου προτείνα να με πληρώσω. Εγώ το δέχτηκα με κανέναν τρόπο. Παναγία μου, πώς θα πουλήσω το σώμα, δεν το δέχτηκα με κανέναν τρόπο. Εντάξει, δεν υπήρχε πρόβλημα. Μετά ύστερα πήγαινε περσιαστικά στον Ορθό Σταυρό, δεν ξέρω αυτά που το ξέρω τέτοια. Έλα όμως τότε ότι το συνέχισε αυτό το πράγμα. Και μια στιγμή ξέρω το εξής. Μπράσι, δυσαρεστώ με του ανθρώπου. Και ντρέπομαι. Να έρθει να πει κάμου ρε τι χάρη, πω δεν μπορώ και τα λοιπά, ή έχω εδώ και τα λοιπά. Για να στάσω να αλλάξω με διαφορά. Και σκέφτομαι. Μπορεί εμένα μου είπανε ότι κάθε τρεις μήνες μπορώ να δίνω και από μια φιάλη, λοιπόν, με δίκο κανένα πρόβλημα την υγεία μου. Τότε ακριβώς μετά συνέστησα ότι πρέπει να είμαι τακτικός. Όπως φάραμε το έκανα. Κάθε τρεις μήνες να πάρω εγώ κύριε Λευτέρη το μπεργαλάκι μου και να πάω στο Μπενιζέλιο νοσοκομείο. Τότε και να δώσω μια φιάλη αίμα και να μου δώσω. Κάτι το οποίο κάνετε μέχρι σήμερα. Εκεί έμενε. Και μετά ήρθα το έδινα εγώ όπου ήθελα. Όταν ερχόταν καμιά φορά κανένας να μου το ζητήσει. Πάρε την καρτέλα μου και πήγαινε στο νοσοκομείο να του δώσουμε. Και ήταν πολύ ευχαρίστω. Δηλαδή, τράπεζα αίματο ακριβώ. Όπω βάζουμε τα χρήματά μα και τα βάζουμε στην αυτή στην τράπεζα, και όποτε θέλω να παίρνω τον πιάριο. Ακριβώ το ίδιο. Να μην κρατώ ρε περίπου τι κάρτε μου εδώ πέρα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λάθο, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι και γνωστό. Έδινα κάθε χρόνο έδινα 4 φιάλε οπωσδήποτε. Κάθε χρόνο τέσσερις φορές πήγαινα το χρόνο. Ένα πράγμα θα σας πω. Ο εθελοντής αιμοδότης και ελευθέρει τα αυτό που αισθάνεται δεν μπορεί να του δώσει καμιά χαρά στον άνθρωπο αυτό καθε αυτό. Όταν κατεβαίνουν από τα σκαλοπάθια αυτά που έχει κάνει το καθήκον του πλαίσια, όταν διαβάσουμε τα μάτια, την ψυχολογία του, οποιοδήποτε είναι αυτό, έστω και πρώτη φορά θα δούμε τη χαρά που είναι μέσα στην καρδιά του. Ξέρετε γιατί, Θεός δω τι είναι. Και λέω στους θεατές αιμοδότες, παιδιά, συνεχίστε να δίνετε αίμα μέχρι τα 62 σας χρόνια. Δεν υπάρχει ορότερο πράγμα. Συντηρείτε την υγεία σας και την ανθρωπιά σας. Ο εθελοντής αιμοδότης δεν μισεί ποτέ. Ο εθελοντής αιμοδότης δεν πειράζει ποτέ άνθρωπο. Ο εθελοντής αιμοδότης πάντοτε αγαπά. Και χαρίζει ζωή. Χαρίζει ζωή στον άνθρωπο. Τι πιο σημαντικό, κύριε Μιχάλη. Ζωή δίνει.
Ζωή δίνει. Κατά, είναι δυνατόν να δίνουμε ζωή και να αυτό και να, και να αυτό και να είμαστε κάποιοι σκουφίδες. Όχι, χαρά αισθανόμαστε. Εάν πάμε καμία φορά και παρακολουθήσουμε εδώ το Αιματοκρίτη, οι οποίες κάθε δύο-τρία σάματα κάθε μήνα. Την κινητή μήνα, μονάδα που είναι στο Ηράκλειο, τακτικά. Την κινητή μονάδα που βρίσκεται για την αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης, ναι, στο Ηράκλειο. Πολλές φορές. Λοιπόν, μια στιγμή θα κάνω μια διακοπή και να δώσω τα συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς. Διότι μια ομάδα που λέτε το 1985 ξεκίνησε από σωστούς επιστήμονες ανθρώπους, λοιπόν, και καταρχήν αρχινήσανε με την γιατρωτές σώματος και αίματος. Αυτή η ομάδα, αυτή καθεαυτής τεράστιες επιτυχίες και σε όλη την Κρήτη ακριβώς πηγαίνει και παραλαμβάνει και παίρνει αυτό αίμα από τον τόπο του αιμοδότου, ώστε να μην ταλαιπωρείται. Να μην ταλαιπωρείτε. Εμείς όμως τότε, εγώ τότε δεν πήγαινα οργανωμένα, μόνο πήγαινα μονωμένα. Και θα πάω το Βεργαλάκι μου και θα πάω. Τώρα έχω λοιπόν μια υποχρέωση από εκεί, να μην το ξεχάσω. Γιατί είδα μαύρο κρυωμένο και τα λοιπά, ή θα έχω δουλειά και δεν μπορώ να πάω. Τώρα είναι η ώρα, το παραμελούσα. Σας στεναχωρεί το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι δεν είναι εθελοντές αιμοδότες ή βλέπετε νέα παιδιά να δίνουν αίμα? Να σας πω ένα πράγμα. Ναι, καταρχήν υπάρχει κάποιο δισταγμό. Παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα, βρε, πηγαίνετε, μωρέ, να πάρετε χαρά και να δώσετε, να δώσετε ζωή και να πάρετε χαρά. Κανένα πρόβλημα, μωρέ. Λοιπόν, εγώ ασχολήθηκα 37 χρόνια με κανένα πρόβλημα. Νάτε με, μωρέ, εδώ είμαι και, αυτό και κάθε τρεις μήνες πήγαινα. Εγώ προπαντός, όταν ήρθα στην Κρήτη στο Βενιζέλιο, και άρχισε για αυτή η μονάδα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μαλάβετε. Ναι. Λοιπόν, αυτό που αισθάνεται ο άνθρωπος, όπως είπα και προλίγου και Λευτέρη, όταν δώσει μια φιάλη αίμα οπουδήποτε και να είναι αυτό καθεαυτό, την ώρα που κατεβαίνει στα σκαλιά, εάν πάει κάποιος από νωρίς να δει την ψυχολογία του, να δει είναι τα διαφορετική, μάτια του, είναι άλλη, Παναγία μου, λάμπουν τα μάτια του που λες. Έτσι αναπτύσσονται φιλίες, έτσι αναπτύσσεται η αγάπη, έτσι αναπτύσσεται ο ανθρωπισμός, έτσι αναπτύσσεται ο προσαλτρουισμός. Εκεί είναι η ζωή, εκεί είναι η χαρά. Ελάτε, μωρέ παιδιά, όλοι γενικώς είναι φοβάστε. Εντάξει, νομίζω μας πείσατε και πείσατε και τους τηλεθεατές. Μας πείσατε όλους, κύριε Μιχάλη, είμαι σίγουρος. Δεν έχει πρόβλημα κανένας απολύτως. Πηγαίνετε, δώστε ελεύθερα, ρε παιδιά. Προχθές ήμουν αυτό τις 7 του μηνός, Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου πρέπει να το. Και ήταν, ήταν αιματοκρίτης, λοιπόν, και έπαιρνε αίμα από εκεί. Πόσο συγκινήθηκα όταν είδα πέντε παιδιά του Πανεπιστημίου μας αυτό της ιατρικής σχολής, πρωτάκια! Και ήταν εκεί. Εγώ νόμιζα αυτό κοπέλια, πρωτάκια. Λοιπόν, και πήγανε για να δώσουν αίμα. Μπράβο σας, παιδιά! Και την άλλη που ξαναπεί απάντηση 21 του μηνός, πάλι το ίδιο από παιδιά της Ακαδημαϊκής μας Νεολαίας. Μπράβο. Δίνουμε μηνύματα και αυτό είναι το σημαντικό. Στέλνουμε το πιο δυνατό μήνυμα. Νομίζω είναι το κλασικό παράδειγμα, το πιο ισχυρό παράδειγμα ο κύριος Μιχάλης. Γιατί καλά τα δώρα που δίνουμε στους δικούς μας ανθρώπους, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε για τον συνάνθρωπο όταν θα χρειαστεί βοήθεια να δώσουμε αίμα. Και εκπέμψατε το πιο δυναμικό μήνυμα αυτή τη στιγμή των Χριστουγέννων. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω και κάτι αυτό. Παρακαλώ. Ναι. Από αυτό τον τόπο αυτό και ελευθερία που λες από το κανάλι σας, το φιλόξενο, στέλνω τους φωλούνους και τρεσβούς στην αυτή στην κυρία πρόεδρο την ιατρών, η οποία είναι πρόεδρος του Αιματοκρίτη, την κυρία Ερήνη, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου μας. Στο σύζυγό της, τον κύριο Γιώργο, φυσικός, ερευνητής αυτός στο Πανεπιστημίο μας. Διότι αυτοί καθεαυτοί προεδρεύουν σε αυτό το θεάριστο έργο. Μπράβο σου, γιατρέ! Μπράβο σου, Γιώργο! Μπράβο σου! Μια τελευταία ερώτηση. Με τα μαθήματα καλά τα πάμε? Μια χαρά και ένα καμάρι είμαστε. Τέλεια είμαστε. Μια χαρά και ένα καμάρι είμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μιχάλη. Τόσο λίγο μπορεί να το κουβέντα μα, κύριε Λευτέρη. Τόσο λίγο. Θέλω να μου πούμε για να λέμε μια εβδομάδα ολόκληρη από τέτοια πράγματα. Πιστέψτε με ότι ήταν αρκετά 10 λεπτά. Αφήστε μου ένα λεπτό. Αφήνετε μου το έτσι. Δικό σας. Σας το δίνουμε, βέβαια. Μπορούμε να σας καλάσουμε χατήρι. Την συγκίνηση που αισθάνθηκα μια φορά και η Λευτέρη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο την εβδομάδα της διακίνησής μου. Όταν πήγα, γιατί θα δουλεύω μπρε τώρα και τώρα είναι η ώρα να πάω να δώσω μια φιάλη αίμα. Να μια αλλοδαπή η οποία ήταν έγχρωμη και έφερε ένα κορτσάκι το οποίο τη ζητήσα να πάρω μετά ύστερα οπωσδήποτε να βρει μια φιάλη αίμα. Πού θα πάει μια γυναίκα που λέει τα αλλοδαπή για να ζητήσει και τα λοιπά. Και έρχεται κάτω και ζωτάει και έτσι λέει, και έτσι λέει, ποιο σταθμό λέει, να βρει ένα άνθρωπο να σε εξυπηρετήσει.
Αυτή έμενε με ανοιχτό το στόμα. Εγώ σηκώνομαι απάνω από το κρεβάτι αυτή τη στιγμή, κύριε Λευτέρη, και τη λέω: εγώ! Εγώ θα σου δώσω το αίμα το δικό μου. Αυτή δεν το κατάλαβε. Τι λέει αυτό? Λέει: αυτή αυτός θα σου δώσει το αίμα. Και πόσο θέλει, καουμάτ, πόσο θέλει, και με ρωτά. Λοιπόν, τι να τη πω, λέει: πέσει, όχι. Ναι, εννοώ, τίποτα. Λοιπόν, και μετά με ξαρωτά. Μα, το κατάλαβε, τη φάνηκε παράξενο πράγμα αυτό. Παράξενο τη φάνηκε. Λοιπόν, δεν θέλω τίποτα βρε κόμμα από την κοπέλα. Πού να σου πω τώρα, εγώ δεν θέλω τίποτα. Ένα πράγμα, όταν γονάτισε και μου γονάτισε και μου φίλησε το χέρι μου, ίσπασε η καρδιά μου από συγκίνηση. Να το ξεχάσω ποτέ, κύριε Λευτέρη, αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Μπράβο σας, κύριε Μιχάλη. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Τελειώσαμε, αλλά θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ που με καλέσετε εδώ πέρα και δώσαμε αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, χαρά μας και τιμή μας. Να είστε καλά. Σηκώνετε και... να το χαιρετήσω τον κύριο Μιχάλη. Πάμε σε μία διακοπή διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όλοι οι νέοι μας, οι φίλοι μας, οι ενήλικες, αυτοί μπορούν να πουλές αυτό για να δούσουν. Αυτοί μπορούν, για να δείτε καμπρά και να πάνε να κάνεις άλλο. Δεν μπορεί να πάνε και δεν έχουν να πούνε. Τι πω, 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 πω,